Καλησπέρα σας φίλοι μου και καλό σας απόγευμα. Οι πίτες αποτελούν την παράδοση της Ελλάδος μας. Στην Κρήτη δεν κάνουμε τόσο συχνά πίτες όσο στην Ήπειρο αλλά και στη Θεσσαλία. Συνηθίζουμε να κάνουμε τα καλιτσούνια είτε με κρεμμύδι, είτε με τυριά, είτε με χόρτα, είτε με σπανάκι. Έχουμε εξαιρετική πρώτη ύλη. Έχουμε κριτικό σφακιανό σύγκλινο. Θα το κάνουμε πίτα. Ναι, θα το κάνουμε πίτα με τι? Με λαχανικά όπως μανιτάρια, πιπεριές θα βάλουμε, γραβιέρα φυσικά Κρήτης, γιατί η πίτα μας θα έχει στοιχείο κριτικό όπως το σύγκλινο εδώ από Πατεράκης Family, αλλά θα έχει και ελληνική, ελληνικότατη φέτα. Σουσαμάκι θα βάλουμε και μανιτάρια όπως σας είπα, μια κόκκινη, μια πράσινη πιπεριά, αλλά και γιαούρτι και φυσικά αυγά, γιατί όλες οι πίτες δεν γίνονται χωρίς αυγά, θέλουν οπωσδήποτε αυγά. Πίτα λοιπόν με άρωμα Κρήτης. Πατατόσουπα, επίσης βελουτέ με άρωμα Κρήτης. Επίσης λοιπόν με άρωμα Κρήτης η πατατόσουπα. Σας έχω κάνει άλλη μια φορά μια τύπου παρμαντιέ. Είναι περίπου η ίδια, μόνο που θα περάσουμε εδώ την πίτα μας. Μάλλον στην πίτα μας θα περάσουμε καπνιστή μπριζόλα επίσης από Πατεράκης Family και θα κάνουμε και κρουτόν, θα δείτε και τσένταρ, μπορείτε να βάλετε οτιδήποτε σε τυρί, ακόμα και γραβιέρα. Σας έχω όμως κέικ που αγαπάτε πάρα πολύ και μου ζητάτε πάρα πολλές φορές να σας φτιάχνω εύκολα, γρήγορα, όπως κάνουμε πάντα φυσικά, και έχω το πιο εύκολο, το πιο γρήγορο, το πιο νόστιμο και το πιο ζουμερό λεμονάτο κέικ, στο οποίο θα κάνουμε από πάνω και μια εύκολη, πανεύκολη, ελαφριά καραμέλα λεμόνιου. Θα ξεκινήσουμε με το πιο μπελαλίδικο που είναι η πίτα και πρέπει να ψηθεί και εσείς να δείτε τώρα τα υλικά, φίλοι μου. Για την πίτα με γραβιέρα, σύγκλινο και μανιτάρια θα χρειαστείτε ένα πακέτο φύλλα κρούστας, 300 γραμμάρια σφακιανό σύγκλινο, ελαιόλαδο, μισό κιλό κριτική γραβιέρα, 250 γραμμάρια φέτα σε κυβάκια, μια κούπα μανιτάρια σε φετάκια, 2 με 3 αυγά, 2 μεγάλες κούπες στραγγιστό γιαούρτι, λίγο πιπέρι, μία μέτρια κόκκινη και μία μέτρια πράσινη πιπεριά κομμένη σε καρεδάκια. Σουσάμι. Σε ξεχωριστή κατσαρόλα αλλά και τηγάνι θα σοτάρουμε το σύγκλινο και τα μανιτάρια. Γιατί τα μανιτάρια πολλές φορές σας λέω ότι πρέπει να τα κάνουμε σχεδόν τηγανιτά, να τα σοτάρουμε. Οπότε θα τα κόψουμε σε φετούλες ή ακόμα και ζαράκια αν θέλετε. Αλλά στην πίτα θέλω να τα βρίσκω μέσα. Να μην τα χάνω, τα μανιτάρια έχουν υγρασία, μόνο υγρασία, 90% τουλάχιστον. Πάρτε, καθαρίστε τα, μην τα πλένετε. Στη χειρότερη πάρτε ένα πανάκι, ένα χαρτί κουζίνας, βουτήξτε το σε λίγο νεράκι, σε ένα ποτήρι και απλά σκουπίστε τα. Μην τα πλένετε, τα χάνουμε. Είναι σφουγγάρι, γι' αυτό και βάζω τώρα την κατσαρόλα εδώ, όπως κάνω συχνά πυκνά όταν μαγειρεύω μανιτάρια. Να κάψει καλά και να βάλω το ελαιόλαδο, να τα θωρακίσει, να τα σοτάρει και να εγκλωβίσει μέσα την υγρασία τους. Για να δούμε. Τώρα θα βάλω ελαιόλαδο να καλύψει όλο τον πάτο και θα δείτε ότι θα το τραβήξει αμέσως. Για να δούμε. Ωραία, αυτό θέλω, να χνήσει το λάδι και μετά να τα ρίξω μέσα και να μην τα ανακατέψω για το πρώτο λεπτό καθόλου. Πάμε να κόψουμε και τα υπόλοιπα. Μπορείτε όμως, σας είπα ότι αν δεν είναι τόσο και αρχίζουν και μαυρίζουν από εδώ πάνω, τώρα αυτά είναι φρεσκότατα, να κάνετε το εξής, να τα καθαρίσετε κατά αυτόν τον τρόπο εδώ. Πανεύκολο. Δεν πετάμε τον κορμό τους. Είτε το μαγειρεύουμε είτε όχι, το κρατάμε στην άκρη να κάνουμε καμιά σάλτσα. Θα το βάλετε μέσα στα μακαρόνια σας, καμιά σάλτσα ντομάτας, οπουδήποτε. Και όταν λέω κορμό, εννοώ αυτό εδώ το κομμάτι που έχει το μανιτάρι, το οποίο είναι φρέσκο το μανιτάρι, είναι τόσο τρυφερό, που είναι κρίμα να το πετάξετε. Όπως επίσης τα μανιτάρια, φυσικά και μπορείτε να τα τρώτε και να τα φάτε ομά. Τα παίρνετε, τα καθαρίζετε. Τα κόβετε σε φέτες, βάζετε λίγο ελαιόλαδο, σπάτε λίγο αλατάκι, λίγο χυμό λεμονιού και τα μαρινάρετε τουλάχιστον μισή ώρα και τα βάζετε σε οποιαδήποτε σαλάτα θέλετε και έχετε ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα, θρεπτικό,
αλλά και υγιεινό, γιατί παίρνετε όλα τα στοιχεία, όλα τα συστατικά από τα μανιτάρια. Βλέπετε, δεν ανακατεύω καθόλου. Τα αφήνω. Να κόψουμε άλλα δυο είναι. Και μετά να βάλω να κάψω το τηγάνι μου. Για να ψιλοκόψω το σύγκλινο. Εύκολη είναι η πίτα μου. Απλά θέλει, σας είπα, ξεχωριστά το σύγκλινο, ξεχωριστά τα μανιτάρια. Εκτός πάλι, αν δεν θέλετε να λερώσετε τηγανάκι, μπορείτε να κάνετε το εξής. Θα σοτάρετε καλά-καλά τα μανιτάρια. Θα βάλετε μετά αλατάκι, όχι από την αρχή, για να μην βγάλουν τα υγρά τους. Γιατί το αλάτι βοηθάει να απελευθερώνουν τα υγρά τους στα λαχανικά. Γι' αυτό και το βάζουμε και στο κρεμμύδι από την αρχή. Και αφού σοτάρετε καλά τα μανιτάρια, μετά θα ψιλοκόψετε το σύγκλινο σε ζαράκια και θα το προσθέσετε μέσα μαζί με την πιπεριά. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Βέβαια, το ιδανικό είναι να το κάνετε ξεχωριστά για να ξέρετε τι λίπος θα βγάλει, τι λάδι θα βγάλει. Ωραία. Μόνο να μπορούσατε να πάρετε αυτή τη μυρωδιά που παίρνω εγώ. Γιατί? Γιατί είναι τόσο φρέσκα τα μανιτάρια μου που μόνο έτσι θα καταλαβαίνετε πόσο νόστιμα είναι από τη μυρωδιά τους. Αν αρχίζουν και είναι 2-3 ημερών. Να τα. Αυτό που σας έλεγα. Ένα ανακάτεμα και πάλι στην ησυχία τους. Τώρα. Απάκι, σύγκλινος, φακιανό, σας είπα, από που αλλού, Πατεράκης Family. Θα πάρω το σύγκλινο, θα το ανοίξω. Μυρίζει υπέροχα. Και θα το ψιλοκόψω, όπως είναι, δεν θα βάλω καθόλου λάδι, σε ζαράκια. Κάνουμε πιτούλα τώρα. Και το θέλω ψιλοκομμένο να το βρίσκω παντού μέσα στην πίτα μου. Αν θέλετε μπορείτε να κάνετε και μια ελαφριά μπεσαμέλ. Όταν τη σβήσετε να βάλετε το γιαούρτι μέσα, να ρίξετε τα τυριά και να την κάνετε την πίτα σας όπως κάνουμε σχεδόν όλες τις πίτες. Εγώ σήμερα δεν θα κάνω μπεσαμέλ, θα βάλω αυγά με γιαούρτι, θα τα χτυπήσω. Θα κάνουμε τη φάρσα μας με τα τυριά μας. Γραβιέρα, κασέρι, κεφαλοτήρι και φέτα φυσικά, γιατί έχει διαφορετική ένταση. Μια καλή φέτα βαρελίσια πάρετε. Το σύγκλινο μυρίζει απίστευτα. Στην πορεία θα σας κάνω συνταγές με υλικά, με προϊόντα από Πατεράκης Family. Θα κάνουμε, σκέφτομαι, μια καρμπονάρα με σύγκλινο, μια κριτική καρμπονάρα με σύγκλινο, στην οποία δεν θα βάλουμε κρέμα γάλακτος, αλλά θα βάλουμε γιαούρτι. Και θα την κάνουμε πέρα για πέρα κριτική, πέρα για πέρα ελληνική. Τέλεια. Για δείτε λίγο τα μανιτάρια, εδώ μου είχε ξεφύγει και ένα κοτσανάκι. Εδώ. Θα βάλω το χέρι μου και θα το βγάλω, να το ψιλοκόψω κι αυτό. Δείτε πόσο ζουμερά είναι, πόσο φρέσκα. Εδώ. Το κάψαμε. Το σύγκλινο. Και εκεί που σοτάρω το σύγκλινο, δεν θέλει πάρα πολύ. Ξανακαθαρίζω πάλι τα χέρια μου, γιατί έπιασα το σύγκλινο. Λοιπόν, τι έλεγα. Εκεί που σοτάρω το σύγκλινο, θα ψιλοκόψω τις πιπεριές μου, την πράσινη και την κόκκινη. Και αφού αυτό αλλάξει λίγο το χρώμα του, θα βάλω και τις πιπεριές. Τα μανιτάρια χωριστά, μετά θα τα βάλω σε ένα μπολ όλα μαζί. Θα χτυπήσω γιαούρτι με αυγά. Δεν θα ανακατέψω μέσα τα τυριά, παρά μόνο θα τα κάνω σε στρώσεις. Θα βάλω τα μισά φύλλα κρούστας από κάτω. Δεν θα βάλω βούτυρο, θα βάλω κριτικό ελαιόλαδο. Η πίτα μου είναι κριτική, έχει άρωμα Κρήτης, έχει σφακιανό σύγκλινο, έχει γραβιέρα και φυσικά ελληνική φέτα. Οπότε δεν θα βάλω βούτυρο, θα την κάνω πέρα για πέρα κριτική με δικό μας ελαιόλαδο. Για να ελέγξω λίγο εδώ. Είδατε, δεν τα πειράζουμε καθόλου. Θα τα αφήσουμε, θα πιούν όλα τα υγρά τους. Δεν θέλουμε καθόλου υγρασία από τα μανιτάρια.
Επίσης μπορείτε να κάνετε το εξής. Να σοτάρετε τα μανιτάρια σας αντί σε ελαιόλαδο ή να βάλετε μάλλον μέρος από ελαιόλαδο και μέρος από στακοβούτυρο και μετά και αν θα είναι κριτική η πίτα. Πιπεριά κόκκινη φλωρίνης. Κριτική πίτα με άρωμα Ελλάδας. Με ελληνικά στοιχεία βέβαια. Οι βασικοί πρωταγωνιστές στην πίτα είναι η γραβιέρα και φυσικά το σύγκλινο. Δοκιμάστε τη ή κάντε τη ακόμα και χωρίς φιλοκρούστα, δεν είναι απαραίτητο. Μπορεί να κάνετε το δικό σας χωριάτικο φύλλο, να βάλετε ένα από κάτω, ένα από πάνω, στη μέση τελικά. Το σύγκλινο. Έχει και δενδρολίβανο νομίζω μέσα. Σύγκλινο. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Σύγκλινο από τη γλίνα του. Μέσα, πιπεριές. Τα μανιτάρια έχουν πιει και έχουν κατεβάσει όλη την υγρασία τους και αρχίζουν και παίρνουν ωραίο ροδοκόκκινο χρώμα. Σπάσουμε και λίγο πιπέρι και στα δύο. Μπόλικο πιπέρι στις πίτες σας. Και εδώ. Και τα αφήνουμε τώρα 2-3 λεπτά. Να μου κατεβάσουν τα υγρά και να γίνουν ένα, να σμίξουν τα αρώματα του σύγκλινου με τις πιπεριές, να τηγανιστούν, να θωρακιστούν καλά τα μανιτάρια μου για να ετοιμάσω τα φύλλα κρούστα στα τυριά μου, τα έχω εδώ, να χτυπήσω γιαούρτι με αυγά και να στήσουμε την πίτα μας. Έτοιμα και τα μανιτάρια, έτοιμο και το σύγκλινο με τις πιπεριές. Σβήνω και αφήνω στην άκρη το γιαούρτι μου, τα αυγά μου, δύο και τρία. Αν δείτε τώρα και σας είναι πολύ πολύ παχύρευστο που δεν θα είναι, μπορείτε να σπάσετε μέσα, όχι να σπάσετε, να ρίξετε λίγο γάλα για να το κάνετε ακόμα πιο ζουμερό και αφράτο, αλλά δεν θα χρειαστεί, είμαστε εντάξει, αυτό θέλω να πάρω, αυτό το αποτέλεσμα. Αλλά θέλω να μου ανακατέψετε καλά και να χτυπήσετε καλά ή αν θέλετε χτυπήσετε τα αυγά από την αρχή σαν ομελέτα και μετά προσθέσετε τα μέσα στο γιαούρτι. Τα τυριά μου χωριστά, τη φέτα χωριστά. Και να ξέρετε και κάτι άλλο. Το γιαούρτι, όταν το χτυπάτε, όσο πιο πολύ το χτυπάτε, τόσο πιο ρευστό γίνεται. Αν πάρετε ένα γιαουρτάκι στραγγιστό και βάλετε και μισή ποσότητα από πρόβιο και το χτυπήσετε για 2-3 λεπτά, θα έχετε ένα πάρα πολύ γρήγορο dressing βάζοντας λίγη πάπρικα, λίγο δυόσμο, λίγο σκόρδο και θα είναι τόσο ρευστοποιημένο σαν να έχετε μια πολύ ωραία σος και φυσικά πολύ γευστική όταν σας είπα βάλετε ένα μέρος από στραγγιστό και μισό μέρος από πρόβιο γιαούρτι. Όσο το χτυπάτε το γιαούρτι τόσο πιο πολύ ρευστό γίνεται. Τα εδώ τα αφήνουμε στην άκρη για να βάλω τώρα, να τα φέρω λίγο από εδώ, κάηκα λίγο. Τώρα μπορούμε να βάλουμε πιπεριές, σύγκλινο και μανιτάρια μαζί. Τώρα θα τα ανακατέψω. Τα αρώματα, να σας πω ποια είναι και πόσο ωραία αναδεικνύονται. Στην άκρη
Και κόβω τώρα το φύλλο κρούστας. Τελευταία στιγμή, όπως πάντα. Δεν τα αφήνουμε να εκτεθούν σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και φυσικά όταν έχουμε και πολλά φώτα όπως έχουμε εδώ εμείς, ακόμα χειρότερα. Τώρα, τα απλώνω. Σας είπα δεν θα βάλω βούτυρο, δεν θα βάλω μαργαρίνη, θα βάλω ελαιόλαδο. Ένα πινελάκι, σταγόνες. Επειδή είναι το πρώτο μας, τα πρώτα μας φύλλα, θα βάλω ελαιόλαδο και από τα τυχώματα και στα τυχώματα. Λίγο ακόμα. Ωραία. Πάμε. Ξεκινάμε. Όπως κάνουμε όλες τις πίτες. Ένα. Θέλουμε να προεξέχει, έτσι, να μπει μέσα η φάρσα. Τα εδώ έχουν κολλήσει. Για να δούμε. Καλά, δεν πειράζει τώρα. Τα πρώτα φύλλα θα αφήσω αυτά εδώ που σπάσανε. Να βάλω το καλό. Δεν θέλω να κάνετε βιαστικές κινήσεις όταν έχετε φύλλο κρούστας και βίαιες κινήσεις. Είναι ευαίσθητα, ειδικά τα βυρητού που είναι ακόμα πιο λεπτά. Τώρα, αυτό που έσπασε, φυσικά μπορούμε να το βάλουμε εδώ. Να το κόψω, θα να κάνουμε πατσαβουρόπιτα, έτσι. Και να τα πλώσετε στον πάτο. Λαδάκι πάλι, ελάχιστο όμως, σταγόνες. Στο πινέλο και από πάνω βροχιδών. Συνεχίζουμε. Κατά τον ίδιο τρόπο. Βοηθάτε και από εδώ, πάρτε τα δάχτυλά σας. Όταν βλέπετε ότι σας δημιουργεί αντίσταση, σας δημιουργούν αντίσταση τα φύλλα και ανασηκώστε τα. Και πάτε κατά αυτόν τον τρόπο. Λαδάκι πάλι. Βάζω το πινέλο πάνω για να μην μου φύγει πολύ λάδι. Καλά καταλάβατε όσοι καταλάβατε. Πάμε και τα υπόλοιπα. Ωραία. Τώρα στην άκρη. Θα το φέρω εδώ. Σας ταλαιπωρώ τώρα λίγο, αλλά θέλω να το κάνω σωστά. Γι' αυτό και κάνω αργές κινήσεις. Και ειδικά τώρα που θα πέσει η φάρσα, θέλω να έχω τα φύλλα μου, να τα έχω κολλήσει καλά στα τυχώματα. Ελαιόλαδο τώρα, να πάμε μετά με το πινέλο. Παντού. Ωραία. Ξεκινάω. Γραβιέρα. Θα βάλω πρώτα το κρύο στοιχείο της πίτας μου και δεν θα βάλω τα ζεστά. Και τι μπορείτε να κάνετε τώρα. Ή να βάλετε εδώ μέσα το μείγμα από τα αυγά και από το γιαούρτι. Που είναι καλύτερα. Και θα σας βοηθήσει. Θα ανακατέψετε. Ωραία. Τα αφήσαμε λίγο να κατεβάσουν τη θερμοκρασία. Σπάστε λίγο πιπέρι ακόμα. Σπάμε φέτα. Θρηματίζουμε φέτα. Και κάνουμε το ίδιο εναλλάξ βάζοντας τα τυριά μου, τη φάρσα με το σύγκλινο, τα μανιτάρια και τις πιπεριές και τελειώνοντας με τα τυριά. Και επειδή είμαι σίγουρος ότι αρχίζω και σας κουράζω, δείτε πάλι τα υλικά μέχρι εγώ να φτάσω στο σημείο που θα βάλω τα υπόλοιπα φύλλα κρούστας από πάνω
και μετά θα χτυπήσουμε και το ένα αυγουλάκι ή θα βάλουμε λίγο λάδι σκέτο και το σουσάμε από πάνω για να την κόψουμε και να πάει φούρνο που, όπως όλες οι πίτες, 180 βαθμούς, προθερμασμένο, τουλάχιστον 50 λεπτά με μία ώρα. Για την πίτα με γραβιέρα, σύγκλινο και μανιτάρια θα χρειαστείτε ένα πακέτο φύλλα κρούστας, 300 γραμμάρια σφακιανό σύγκλινο, ελαιόλαδο, μισό κιλό κριτική γραβιέρα, 250 γραμμάρια φέτα σε κυβάκια, μια κούπα μανιτάρια σε φετάκια, 2 με 3 αυγά, 2 μεγάλες κούπες στραγγιστό γιαούρτι, λίγο πιπέρι, μία μέτρια κόκκινη και μία μέτρια πράσινη πιπεριά κομμένη σε καρεδάκια. Σουσάμι. Αυτή είναι η πίτα μας. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της πίτας μας πριν την ψήσουμε. Έβαλα τα υπόλοιπα φύλλα όλα με ελαιόλαδο. Άπλωσα λοιπόν τη φάρσα μου, έβαλα και τα υπόλοιπα από πάνω. Λάδωσα το ταψάκι μου και την κόβω. Πρώτα στη μέση. Τη χαράζω βασικά. Μέχρι τη μέση. Ένα. Βάλτε την και στο ψυγείο 5 λεπτά για να παγώσει το ελαιόλαδο, να σφίξουν τα φύλλα καλά και θα σας βοηθήσει ακόμα περισσότερο. Θα την κόψω μπουκές εδώ, όχι στη μέση. Εδώ είμαστε, τρώμε οικογενειακά. Όταν χαράζετε την πίτα, δεν θέλω να πηγαίνετε εδώ μέχρι το τέλος, να αφήνετε ένα κενό και να πηγαίνετε μετά στο άλλο κομμάτι μέχρι εδώ, μέχρι εδώ. Και είμαστε έτοιμοι. Τώρα, χτυπάτε ένα κρόκο αυγού και βάλετε από πάνω αν θέλετε. Σουσαμάκι φυσικά. Από πάνω. Μπορείτε να βάλετε και μέσα στη φάρσα σας ή όταν απλώσετε τη φάρσα να βάλετε και από πάνω λίγο σουσάμι. Και το υπόλοιπο, εδώ είμαστε καλά νομίζω. Πριν τη βάλω στο φούρνο, και πριν πάω σε διαφημίσεις, θα φτιάξω ένα καφεδάκι δανδάλι, φυσικά, όπως πάντα. Επίσης, θέλω να σας ενημερώσω για το εξής. Το All in Χανιά, στο οποίο μέσα site μπορείτε να βρείτε συνταγές μου, κάποιες από τις συνταγές μου, διοργανώνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τον σπιτικό μαγειρικό διαγωνισμό. Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου, στους 17 θα γίνει ο διαγωνισμός, θα επιλεχθούν οι 5, οι οποίοι θα μοιραστούν και χρηματικά ποσά οι πρώτοι 3 και οι 2 τελευταίοι, ο 4ος και ο 5ος, οικιακά δώρα. Όλη η Χανιά λοιπόν, ένα πιάτο το οποίο κάναμε εδώ, χορτάρι καριαστά, με τυρί σκαροτήρι, μπορείτε να βάλετε χαλούμι, μπορείτε να βάλετε ταλαγάνι, ό,τι σας αρέσει, το δικό μας κριτικό τυρί και απάκι φυσικά. Μπείτε στο site, ψαχτείτε, δείτε και τις συνταγές μου. Δηλώστε και συμμετοχή, γιατί όχι, ίσως είστε εσείς ο τυχερός. Πάω την πίτα στο φούρνο, δίνω διαφημίσεις, πίνω το καφεδάκι μου και γυρίζω, γιατί έχω εύκολο κέικ με λεμόνι αλλά και πατατόσουπα, φυσικά με πατεράκι family και καπνιστή μπριζόλα. Γυρίσαμε λοιπόν για να συνεχίσουμε να κάνουμε τα δύο υπόλοιπα πιάτα μας, τις δύο υπόλοιπες συνταγές μας, οι οποίες μάλλον είναι πατατόσουπα κρεμμόδες, μπορείτε να κάνετε και κρουτόνς. Θα κάνουμε ίσως να βάλουμε μέσα στο φούρνο πανεύκολα με σκορδάκι αφυδατωμένο ή ακόμα αν είστε πιο πολύ μερακλείδες, σας αρέσει το σκόρδο, να τρίψετε μια σκελίδα σκόρδου μαζί με βούτυρο και ελαιόλαδο, να τα πασαλείψετε, να τα ανακατέψετε και να τα βάλετε στο φούρνο 5 λεπτά αφού τα κόψετε. Είτε μαγιάτικο ψωμί είναι, είτε είναι ψωμί του τοστ σε ζαράκια, χοντρά, όπως ακριβώς σας αρέσει. Λιώνετε ελαιόλαδο, βάζετε σκορδάκι, αλατάκι, πιπεράκι λευκό καλύτερα, τα ανακατεύετε όλα μαζί μέσα σε μια μπασίνα, σε ένα μπολ, τα απλώνετε πάνω σε ένα ρηχό ταψάκι, 5 ακριβώς λεπτά στους 180 βαθμούς θα έχετε ένα τραγανό, αφυδατωμένο και πεντανόστιμο κρουτόν. Μπορείτε να κάνετε τα κρουτόν σας να τα αρωματίσετε με φρέσκο θυμάρι, με φρέσκια ρίγανη, ό,τι θέλετε να βάλετε πάπρικα, πάπρικα καπνιστή. Να έχετε ένα γρήγορο σνακ, να βουτάτε σε γιαούρτι ή οπουδήποτε αλλού θέλετε. Εμείς όμως τώρα θα κάνουμε κρεμμόδες πατατόσουπα με πράσα, με μία και μοναδική μπριζόλα καπνιστή με θυμαρίσκιο μέλι από Πατεράκης Family. Και θα ξεκινήσω κάνοντας το εξής.
Θα πάρω νερό. Και θα βάλω ελάχιστο. Θα κόψω τα πράσα μου στη μέση. Πρόκειται για μια σούπα η οποία λέγεται βέλουτε. Ανήκει σε αυτή την οικογένεια. Εξού και σας λέω κρεμμόδης, θα είναι κρέμα σούπα. Θα πάρουμε τα πράσα. Φυσικά θα την αλέσουμε στο τέλος με ένα ραβδομπλέντερ. Αν δεν έχετε ραβδομπλέντερ, μπορείτε κάλλιστα να την περάσετε από το μπλεντεράκι σας. Αν πάλι δεν έχετε μπλεντεράκι, μπορείτε να κάνετε το εξής. Να πατήσετε με ένα πιρούνι, με ένα σύρμα που αναδεύουμε, να λιώσετε την πατάτα. Να την περάσετε από ένα σιτάκι, όλη την πατάτα. Η πούλπα που θα μείνει πάλι θα τη ρίξετε μέσα, θα δοκιμάσετε και θα τη φέρετε εκεί που ακριβώς σας αρέσει. Είναι ο πιο εύκολος τρόπος αυτός, μάλλον αυτός είναι ο πιο δύσκολος τρόπος. Ο πιο εύκολος τρόπος είναι να πάρετε ένα ραβδομπλέντερ, να το βάλετε μέσα, ένα μπίμερ που λέμε, και θα έχετε έτοιμη βελουτέ σούπα στα γούστα σας, όσο πιο κρεμόδες τη θέλετε ή όσο πιο παχύρευστη ή όσο πιο ρευστή, αγαπάτε τα πράσα μου. Μέσα να τα χνήσω. Και τα χνίζω βάζοντας μια κούπα νερό και σκεπάζοντας την κατσαρόλα μέχρι να το πιει. Κόβω το κρεμμύδι. Εδώ δεν με ενδιαφέρει το πόσα είναι κομμένα τα λαχανικά μου. Γιατί? Γιατί θα λιώσουνε. Οπότε δεν έχουμε θέμα, θα βράσουν όλα μαζί. Θα βάλουμε τώρα και καροτάκια μέσα, θα τα κόψω στη μέση μέχρι να χνήσουμε λίγο τα πράσα μου, τα πράσα μας. Πάμε και τα καρότα, το σέλινο, το κρεμμύδι. Ζωμό κότας φυσικά και ακόμα και λαχανικών. Και μοσχοκάριδο στο τέλος και μόλις τη σβήσετε ή σερβίρετε, μπορείτε από πάνω να βάλετε τριμμένο τσένταρ, απλά θα την απογειώσει. Δοκιμάστε τη και θα δείτε τι θα φάτε. Και φυσικά βούτυρο, το οποίο θα βάλουμε το μισό τώρα και το μισό στο τέλος. Γαλατάκι ή κρέμα γάλακτος, επίσης προς το τέλος. Ωραία. Πάμε να σπάσουμε πιπέρι και αλάτι. Τέλεια. Ανακατεύω. Καλό είναι τα πράσα να τα αφήσετε να αχνιστούνε σκεπασμένα τουλάχιστον 5 λεπτά. Δεν είναι τώρα... Δεν θα μας καλάσει τη σούπα. Θα βάλουμε και τα υπόλοιπα. Λαχανικά, καρότο, σέλινο ή σέλερι, αλλά και κρεμμύδι. Λοιπόν, τα σκεπάζω γιατί πρέπει να δείτε υλικά. Για την κρεμμόδες πατατόσουπα με καπνιστή μπριζόλα θα χρειαστείτε 12 πατάτες μεσαίου μεγέθους, 2 κλονάρια σέλερι ή σέλινο, ένα μεγάλο ξερό κρεμμύδι, 5 πράσα το λευκό μέρος, 2 καρότα μεσαίου μεγέθους, 6 φέτες καπνιστή μπριζόλα, 1,5 λίτρο ζώμο κοτόπουλου, αλάτι και πιπέρι, 4 κουταλιές βούτυρο, 2 κούπες γάλα, 70 γραμμάρια τσένταρ τριμμένο, 1/3 κουταλάκι του γλυκού μοσχοκάριδο τριμμένο. Συνεχίζουμε. Πατάτες κομμένες ασύμετρα, δεν μας πειράζει. Εδώ αχνίζουμε. Έχει κατεβάσει και υγρά και το πράσο και τα καρότα μας και το κρεμμύδι, το σέλινο ή σέλερι, σας είπα, μπορείτε να βάλετε. Ξανασκεπάζω και συνεχίζω με τις πατάτες μου. Φτιάξε αυτή τη σούπα και θα καταλάβετε. Πανεύκολη, θα περάσουμε στο τέλος την καπνιστή μπριζόλα από ένα τηγανάκι με λίγο λαδάκι. Θα την κόψουμε σε μπουκίτσες και θα κάνουμε και κρουτόνς. Έχω εδώ το ταψάκι, έχω ψωμί του τοστ. Σας είπα ότι μπορείτε να βάλετε κάλλιστα και ένα μπαγιάτικο χθεσινό χωριάτικο ψωμί, είτε καθαρίζοντάς το από την κόρα του, ή αν σας αρέσει να γίνει και πιο τραγανή η κόρα, φτιάξτε το όπως θα κάνουμε εμείς τώρα, κόβοντας σε ζαράκια μικρά ή ακόμα και χωριάτικα. Δεν θα τη σερβίρετε σε εστιατόριο, στο σπίτι σας θα τη φάτε, οπότε
στα γούστα σας φέρετε, δείτε. Πάρτε και ένα καλό ζωμό κότας, απαραίτητο συστατικό για να την κάνει μακράν καλύτερη. Όλα τα φουγιώνουμε εδώ και τα κάνουμε μακράν καλύτερα. Άφησα τις πατάτες προς το τέλος. Γιατί? Γιατί οι πατάτες βράζουν πάρα πολύ εύκολα. Το πράσο και το καρότο πρέπει να χνηστούν, ειδικά τα πράσα, αν βάλετε, σας έχω πει ξανά, το πάνω μέρος, το πράσινο, και αν δεν καθαρίσετε τουλάχιστον τα πρώτα φύλλα, ίσως να κάνει και μια ώρα να βράσει, γιατί είναι ινώδες και δεν βράζει με τίποτα. Πάμε να βάλουμε τις πατατούλες μέσα. Σκεπάζω και παίρνω το ζωμό μου. Και ξανασκεπάζω για να συνεχίσω με τις υπόλοιπες πατάτες. Πάρτε πατάτες μεσαίου μεγέθους και σας είπα, για να κάνετε τη συνταγή αυτή όπως είδατε και στα υλικά, θέλει 12 με 13 πατάτες. Και βλέπετε, εγώ τις κόβω όπως να είναι, δεν υπάρχει θέμα εδώ. Θα βράσουν πάρα πολύ γρήγορα. Λοιπόν, μέσα και τις υπόλοιπες. Για να δω. Και μείνει. Θα ανακατέψω μαζί με το βούτυρο που θα ρίξω με ένα κουτάλι εδώ. Δεν θα βάλω άλλη υγρασία, άλλο ζωμό. Πέρα θα σκεπάσω. Και θα την αφήσω 5 λεπτά να βράσει. Θα δω την υγρασία που ακριβώς είναι, σίγουρα θα χρειαστεί. Σίγουρα θα χρειαστεί και άλλη υγρασία και άλλο ζωμό να βάλουμε. Θα φτιάξω, έχω και άλλο ζωμό. Και θα τη φέρουμε μετά εκεί που ακριβώς θέλουμε στο τέλος, να έχετε πάντα λίγο ζωμό παραπάνω. Έχουμε να βάλουμε και το γάλα προς το τέλος, οπότε θα τη φτιάξουμε στάδιο-στάδιο. Ωστότε, θέλω να πάρετε μια πάρα πολύ χρήσιμη πληροφορία για το πώς πήρε την ονομασία της η πατάτα. Πάμε να δούμε λίγο την σουπίτσα μας εδώ. Πρόσθεσα και το γάλα. Βλέπετε ότι κατέβασε και άλλα υγρά. Δεν ήταν όπως πριν. Φυσικά γιατί έβαλα και το γάλα αλλά και τα λαχανικά. Και σκεπάζω και χαμηλώνω να βράσει όπως πρέπει. Πάμε να κάνουμε κρουτόνς τώρα. Παίρνουμε ψωμί του τόση και καθαρίζουμε τις άκρες. Ή πάρτε χωρίς κόρα. Τι ωραίο σνακ, τι ωραίος μεζές είναι τα κουτόνς. Αν έχετε μπαγιάτικο ψωμάκι στο σπίτι, κάντε, σας είπα, βάλτε και λιώστε μέσα στο μπλέντερ. Μαϊντανό, σκόρδο, πάπρικα, καπνιστή, ό,τι σας αρέσει, δέντρο, λίβανο. Μπορείτε να βάλετε και μπέικον, να τα τρίψετε όλα μαζί στο μπλέντερ. Να τα βάλετε όπως θα κάνουμε τώρα εμείς εδώ, μέσα σε μια λεκάνη, σε ένα μπολ. Να τα ανακατέψετε και μετά στο φούρνο και θα τραγανιστεί, θα κετσανιστεί και το μπέικον, θα δώσει όλο το άρωμά του και τη γεύση που έχει να δώσει μέσα στο ψωμί στα κουρτόνς και μετά θα δείτε τι θα τρώτε. Βέβαια και θα τα κάνετε λίγο μεγαλύτερα από ό,τι τα κάνω εγώ, γιατί τώρα εγώ τα κόβω σε μπουκές για να κάνουμε τη σουπίτσα μας και να τα βάλουμε από πάνω, έτσι ώστε να μπαίνουν πάρα πολύ παίρνοντας με το κουτάλι, μέσα στο κουτάλι και να τα απολαύσουμε. Τώρα, ακούγοντας αυτή την ποιοτική μουσική, μόνο αυτά τα κουρτόνς θα μπορούσα να φτιάξω. Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη μουσική επιμέλεια αυτής της εκπομπής. Και τώρα, κουρτόν, εδώ. Γκρανουλέ, σκόρδο ή αλλιώς αφυδατωμένο, για όλους δεν το γνωρίζετε. Θα πάρετε ωραίο άρωμα, ωραία γεύση. Αλατάκι και πιπεράκι. Ελαιόλαδο θα βάλουμε, όχι βούτυρο, μέχρι τελευταία σταγόνας.
Να, μπορείτε επίσης να βάλετε και λίγο σουσάμι. Τώρα που το έχω εδώ μπροστά, γιατί όχι. Σουσαμάκι. Ένα μικρό κουτάλι. Η σούπα μου εδώ να την ελέγχω. Ανακάτεμα. Καλό. Ανακάτεμα καλό για να πάει παντού το λαδάκι. Και να γίνει ωραίο και τραγανό, να γίνουν ωραία και τραγανά ρακουτών. Τώρα, και αυτή η παρέμβαση με το σουσάμι θα δώσει άλλη γεύση. Άπλωμα καλό. Κατά αυτόν τον τρόπο. Θα πάω εγώ στο φούρνο και έρχομαι πάρα πολύ γρήγορα. Έχουμε και την πίτα μας μέσα. Για να δω, εδώ είμαστε καλά. Σουπίτσα. Πόσο μου αρέσει αυτή. Είναι από τις αγαπημένες μου σούπες. Δεν υπάρχει. Είναι απλά από τις αγαπημένες μου. Για να τελειοποιήσω τη σούπα μου και να την κάνω υπερφανταστική, έχω αυτή εδώ την υπέροχη καπνιστή μπριζόλα. Φυσικά, από πού αλλού. Πατεράκης Family. Θα την ανοίξω. Ωραία αρώματα και δέντρο λίβανο. Και κόκκινο γλυκό πιπέρι βλέπω έχει. Θα πάρω το μαχαίρι και θα την ψιλοκόψω. Θα βάλω και το τηγάνι να κάψει. Με λίγο ελάχιστο ελαιόλαδο. Φτιάξτε αυτή τη σούπα. Σας λέω φτιάξτε τη γιατί θα τη φτιάχνετε και αυτή για πάρα πολύ καιρό, όπως φτιάχνετε πολλά πράγματα από ό,τι σας δείχνω εδώ. Ωραία. Θέλω όμως μπουκίτσες και αυτή, έτσι, γιατί θα μπει στη σούπα. Δεν θα τη φάμε το πιρούνι. Και θα την περάσω σε καυτό τηγάνι ίσα ίσα ένα λεπτό. Με λίγο λαδάκι εδώ. Ωραία. Κάψει, να γίνει τραγανή σαν μπέικον. Την αφήνω εκεί την μπριζόλα μου ψιλοκομμένη. Δεν ανακατεύω, να πάρει χρώμα από τη μία, μετά θα το γυρίσω, θα το ανακατέψω. Και περιμένω τη σουπίτσα μου να βράσουν οι πατάτες και τα λαχανικά, κυρίως τώρα οι πατάτες έχουν μείνει. Να δω που ακριβώς είναι, να δείτε πάλι εσείς τα υλικά για αυτή την υπέροχη σούπα με καπνιστή μπριζόλα από Πατεράκης Family, σας είπα, την οποία εδώ περνάω από το τηγάνι για να την κάνω τραγανή, τα κρουτών μέσα. Οπότε, μέχρι να δείτε εσείς τα υλικά, εγώ θα είμαι σχεδόν έτοιμος εδώ για να φέρουμε τον μπίμερι, αλλιώς τώρα από το blender για να την κάνουμε κρεμώδες και βελούτε. Για την κρεμώδες πατατόσουπα με καπνιστή μπριζόλα θα χρειαστείτε 12 πατάτες μεσαίου μεγέθους, 2 κλονάρια σέλερι ή σέλινο, ένα μεγάλο ξερό κρεμμύδι, 5 πράσα το λευκό μέρος, 2 καρότα μεσαίου μεγέθους, 6 φέτες καπνιστή μπριζόλα, 1,5 λίτρο ζωμό κοτόπουλου, αλάτι και πιπέρι, 4 κουταλιές βούτυρο, 2 κούπες γάλα, 70 γραμμάρια τσένταρ τριμμένο, 1/3 κουταλάκι του γλυκού μοσχοκάριδο τριμμένο. Αυτό είναι, φτάσαμε στο τελευταίο μας σχεδόν στάδιο. Ράβδο μπλέντερ μέσα, αναδεύουμε. Και τώρα θα δοκιμάσουμε και θα φέρουμε τη σούπα εκεί που θέλουμε να γίνει βελουτέ. Και επειδή θέλω να σας πω το εξής τώρα, η πατάτα έχει πάρα πολύ άμυλο. Να ρίξω λίγο μοσχοκάριδο. Θέλω να τη βγάλετε περισσότερο σούπα, να μην είναι τόσο βελουτέ, γιατί όταν θα σας μείνει και τη φάτε μετά από μια-δυο ώρες ή τη φάτε και την επόμενη μέρα, θα έχει γίνει σαν πουρές. Εκεί τώρα τι κάνουμε, λίγο ζωμό, λίγο νεράκι, λίγο γάλα, ξανά σε ένα κατσαρολάκι και αναδεύεται μέχρι
να σας γίνει πάλι βελουτέ σούπα ρευστή. Εγώ τώρα θα τη φτιάξω και θα τη φέρω στα μέτρα μου, όπως ακριβώς τη θέλω. Ανασηκώνοντας εδώ το ράβδο μπλέντερ μου και μέχρι εγώ να την τελειώσω, θα βγάλω και τα κουρτών μου και να στήσω το πιάτο μου, θέλω να δείτε υλικά τώρα για το κέικ μας, το εύκολο, το νόστιμο, το οποίο και αυτό θα το φτιάχνετε για πάρα πάρα πολύ καιρό. Θυμηθείτε μου, γράψτε τα υλικά, ε! Για το ελαφρύ κέικ με γιαούρτι και λεμόνι θα χρειαστείτε 200 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 2 κουταλάκια του γλυκού baking powder, μια πρέζα λάτι, 270 γραμμάρια ζάχαρη, 200 γραμμάρια γιαούρτι στραγγιστό με 10% λιπαρά, 4 αυγά μεσαίου μεγέθους σε θερμοκρασία δωματίου, ξύσμα από ένα λεμόνι, 2 βανιλίνες, 100 γραμμάρια καλαμποκέλαιο, χυμό από 1,5 ζουμέρο λεμόνι. Και πάμε να τελειώσουμε με το πιο εύκολο και γρήγορο κέικ με άρωμα λεμονιού, αλλά και μια ελαφριά καραμέλα, φυσικά με άρωμα λεμόνι. Μπορείτε να το κάνετε ακόμα και στο χέρι. Θα πάρετε και θα χτυπήσετε με ένα αναδευτήρα, με ένα σύρμα, όλα τα υγρά μέρη του κέικ. Και μετά θα βάλετε και τα στερεατόρα. Εμείς θα το βάλουμε στο μίξερ, μπορεί να γίνει και στο μίξερ. Στο μίξερ απλά θα γίνει ακόμα πιο αφράτο, γιατί θα χτυπήσουμε ζάχαρη με αυγά μέχρι να γίνει κρέμα. Αυτό είναι όλο, μάλλον είναι σε, για όλα τα κέικ το βασικό στάδιο. Να χτυπήσουμε τα αυγά πάρα πάρα πολύ καλά με την ζάχαρη. Ρίχνουμε τη ζάχαρη που σας δίνω στα υλικά 200 συν 70 γραμμάρια. Τα 70 γραμμάρια τα αφήνουμε στην άκρη, θα δείτε και είδατε στα υλικά. Για να κάνουμε αυτή την εύκολη καραμέλα με χυμό από 1,5 λεμόνι, θα πάρουμε τώρα και το καλαμποκέλαιο μέσα, baking powder, 2 βανιλίνες και πάμε μίξερ. Χτυπάω πάρα πολύ καλά μέχρι να μου γίνει μια ωραία κρέμα για να συμπληρώσω μετά τα στερεά μου, κοσκινισμένο το αλεύρι μου και αφήνω 3 με 4 λεπτά μέχρι να πάρει αυτή την ωραία κρεμόδη υφή που θέλουμε, η ζάχαρη με τα αυγά. Πήραμε σχεδόν την υφή που θέλαμε, θα ξαναρίξω τώρα μέσα, μάλλον θα ρίξω μέσα ξύσμα από κέρο το λεμόνι, μια πρέζα αλάτι, θα χτυπήσω για λίγα δευτερόλεπτα στη δυνατή ταχύτητα του μίξερ μου και θα συμπληρώσω αλευράκι, φυσικά κοσκινισμένο, απαραίτητο αυτό να γίνει σε όλα τα κέικ και σε όλα τα γλυκά που χρησιμοποιούμε αλεύρι. Θέλω να μου το κοσκινήσετε για τυχόν υπολείμματα, αλλά γίνονται και πιο αέρινα τα γλυκά σας, αλλά και τα κέικ. Καμιλώνω, κλείνω και πάμε να βάλουμε το αλεύρι μας, τα στερεά μας τώρα, ένα κουτάλι και για το γιαούρτι. Έχω βουτυρώσει τη φόρμα μου, μια στρογγυλή φόρμα του κέικ όπως αυτή εδώ με τρύπα στη μέση. Και τώρα στη χαμηλή ταχύτητα ίσα ίσα να ενσωματωθούνε. Πριν βάλουμε... Καλά το έριξα αλλά δεν το ξεκίνησα. Πριν βάλουμε λοιπόν το μείγμα μας στη φόρμα του κέικ, το χυμό λεμονιού μαζί με τα 70 γραμμάρια ζάχαρης θα τα βάλουμε σε ένα τηγανάκι και με το που θα πάρουνε βράση θα τα αφήσουμε ίσα ίσα να δέσουνε. Θέλει γύρω στο 1 με 2 λεπτά, δεν θέλει παραπάνω και πολλά είπα. Και να γίνει μια ελαφριά καραμέλα λεμονιού. Με το που θα βγει το κέικ θα τα αφήσουμε 10 ακριβώς λεπτά για να κρυώσει και να καθίσει λίγο. Θα το ξεφορμάρουμε ανάποδα, θα ρίξουμε από πάνω αυτή εδώ την ελαφριά καραμέλα. Αν θέλετε τρυπήστε το κιόλας για να πάει μέσα. Θα τα αφήσουμε άλλα 10 λεπτά και μετά θα σερβίρουμε αχνίζοντας το.
Έτοιμοι. Πω πω, τι ωραία κρέμα. Σας είπα ότι γίνεται όμως και στο χέρι. Τέλεια, κάπου είχα και τη μαρίζουμε εδώ. Πάμε να το βάλουμε μέσα. Φούρνο προθερμασμένο, 170-175, θέλει περίπου 50 λεπτά ανάλογα το φούρνο. Ρίχνω και το υπόλοιπο υλικά και γυρίζουμε για αποφώνηση. Για το ελαφρύ κέικ με γιαούρτι και λεμόνι θα χρειαστείτε 200 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 2 κουταλάκια του γλυκού baking powder, μια πρέζα λάτι, 270 γραμμάρια ζάχαρη, 200 γραμμάρια γιαούρτι στραγγιστό με 10% λιπαρά, 4 αυγά μεσαίου μεγέθους σε θερμοκρασία δωματίου, ξύσμα από 1 λεμόνι, 2 βανιλίνες, 100 γραμμάρια καλαμποκέλαιο, χυμό από 1,5 ζουμέρο λεμόνι. Πάμε λοιπόν να τελειώσουμε για σήμερα. Είμαστε σχεδόν έτοιμοι και ανακεφαλαιώνουμε. Με τι? Με μια ωραία βελουτέ κρέμα σούπα, την οποία φτιάξαμε με πατάτες, με πράσο, την αρωματίσαμε, κάναμε πολύ ωραία τραγανή την μπριζόλα μας, την καπνιστή από Πατεράκης Family, αλλά από Πατεράκης Family είχαμε και σύγκλινο σφαγιανό και κάναμε ωραία κριτική πίτα με άρωμα Κρήτης, με γραβιέρα, αλλά και φέτα. Και τελειώσαμε με αυτό εδώ το επίσης αρωματικό άρωμα λεμονιού σε ένα πολύ ωραίο, εύκολο, γρήγορο, γίνεται και στο χέρι και λοιπόν. Και να και η καραμέλα εδώ η ελαφριά, η οποία είναι σχεδόν έτοιμη, την έχω σβήσει. Τώρα θέλω να σας πω, όπως σας είπα και στο πρώτο μέρος, τρέχει ένας πολύ ωραίος και εύκολος σπιτικός διαγωνισμός στο All in Χανιά, το site, το γνωστό site σε όλους σας. Όλα τα γεγονότα, οτιδήποτε συμβαίνει καλό σε αυτή εδώ την πόλη, στα Χανιά, μπορείτε να το βρείτε στο All in Χανιά, όπως επίσης μπορείτε να βρείτε και κάποιες από τις συνταγές μου εκεί. Στις 15 του Φλεβάρι λύγει ο διαγωνισμός. Μπορείτε να μπείτε, να ενημερωθείτε, να δηλώσετε τη συμμετοχή σας. Θα κληρωθούν οι 5, θα φέρετε το φαγητάκι εκεί το οποίο είναι χόρτα τσιγαριαστά. Με σχιαροτήρι, με ένα τυρί το οποίο μπορείτε να περάσετε από τη σχάρα. Και με απάκι, ένα πολύ ωραίο δημιουργικό πιάτο το οποίο κάναμε και εμείς εδώ στην εκπομπή. 15 Φεβρουαρίου θα λήξει ο διαγωνισμός. Μέχρι τότε μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή. Και 17 θα βγουν οι νικητές. Οι 5 νικητές, οι 3 πρώτοι θα πάρουν χρηματικό έπαθλο και οι 2 τελευταίοι δώρα οικιακές συσκευές. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος. Φτιάχνω πάλι το καφεδάκι μου όπως πάντα, όπως κάθε φορά που μαγειρεύω, γιατί με χαλαρώνει και είναι μόνο καφές, ο ελληνικός καφές Δανδάλη. Τα ξαναλέμε, καλό απόγευμα, μαγειρεύετε, περνάτε καλά και χαλαρώστε. Γεια σας! Ξεκινήσουμε λίγο ανατολίτικα. Πώς είχα ξεκινήσει πριν? Εμείς όμως θα κάνουμε πιτούλα με άρωμα Κρήτης και με σφακιανό σύγκλινο και γραβιέρα, φίλοι μου. Αλλά και σφακιανό γιαχνί. Γιαχνί? Ναι, γιαχνί. Από σφακιά. Λοιπόν, σφακιανό γιαχνί. Σοβαρά μιλάς?